Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα για 20 λεφτά γιατί σπάνια, ακόμα και στα τελευταία 8 χρόνια, με τόσα μνημόνια, με τόσες δυσκολίες, έχω ακούσει τόσες ανακρίβειες και τόσο στατιστικές αλχημίες. Πραγματικά είναι χωρίς προηγούμενο. Ο καθηγητής μου στο διδακτορικό, ο Βλάντζιμιρ Τσμπρούς, που ήταν από τους πολύ μεγάλους Πολωνούς οικονομολόγους, έλεγε μια παροιμία που όταν νομίζεις ότι έχεις φτάσει στο πάτο και είσαι ήσυχο, ότι δεν μπορούν να χειροτερέψουν πια και είσαι στο κελάρι του κελαριού, τότε είναι που ακούς ένα τακ-τακ-τακ από κάτω. Εκεί έχουμε φτάσει. Πραγματικά, τέτοια διαστρέβλωση στοιχείων και στατιστικών πραγματικά δεν έχω ξανασυναντήσει. Και δεν έχω ξανασυναντήσει μια τέτοια συζήτηση που είναι τόσο μακριά από τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη και παντού εκτός από εδώ και τις εφημερίδες που σας υποστηρίζω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια απόκληση η Ελλάδα. Δηλαδή, φαντάζομαι και στο 16ο αιώνα η Ελλάδα ήταν πιο κοντά στο τη συζήτηση που γινόταν στην Ιταλία, στη Βρετανία και στη Γαλλία από ό,τι είναι τώρα. Τώρα η συζήτηση είναι σαν να είσαστε τελείως αλλού. Σαν να μην έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα τι γίνεται. Τι λένε όλοι οι θεσμοί, τι λένε όλα τα κράτη-μέλη. Μια συζήτηση που γίνεται, που έχει αποφασιστεί πώς θα είναι η έξοδος, δεν θα είναι προληπτική γραμμή πίστωσης που τόσο πολύ θέλατε για να λέτε ότι είναι τέταρτο μνημόνιο. Δεν σας πειράζει αυτό. Αυτό ήταν το επιχείρημά σας. Μας λέτε, δεν σας αρέσει αυτό, έχουμε και κάποιο άλλο. Και θα φτάσω σε αυτό το κάποιο άλλο. Δεν έχετε παρακολουθήσει ότι θα είναι με το άρθρο 472. Θα είναι μια ενισχυμένη παρακολούθηση, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς χρήματα, χωρίς κανένα άλλο καινούριο μέτρο. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά που τα έχουν πει όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι επικεφαλείς των οργανισμών. Δεν έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση για το χρέος, που όλο και πηγαίνει καλύτερα και θα το δείτε στις 21 Ιουνίου, που ευελπιστούμε για μια καλή λύση. Και άρα δεν ξέρετε ακριβώς τι θα είναι οι δανειακές ανάγκες και πόσο καλύτερες θα είναι από αυτά που υπολογίζετε. Δεν παρακολουθείτε τι γίνεται στην ανάπτυξη και τα καινούργια στοιχεία που βγήκαμε και να δούμε πόσο έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές. 8,5% φτάσανε στα αγαθά, 34% αν βάλουμε μαζί τις υπηρεσίες, που έχουμε στόχο στο αναπτυξιακό για 50% το 2025. Λέτε για τις επενδύσεις που πάνε πολύ καλά και φαίνεται μια μείωση τεχνική, γιατί το Γενάρη, το πρώτο τρίμηνο του 2017, είχαμε έκτακτες δαπάνες επενδυτικού χαρακτήρα και άρα φαίνεται μείωση, αλλά δεν είναι αρκετή. Κοιτάξτε λίγο παραπέρα τον πίνακα που είναι πίσω από τον πρώτο πίνακα και το δεύτερο πίνακα που είναι πίσω από τον πρώτο. Δεν παίρνετε μέρος σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Δεν αναφέρεστε τι λέει ο Εργάνης για την ανεργία. Μετά από για τον Απρίλιο, που ήταν ο καλύτερος μήνας από τότε που έχουμε στοιχεία με θετικό ισοζύγιο 100.000 θέσεων εργασίας, το ρεκόρ ξανά έσπασε το Μάη, να έχουμε 109.000 νέες θέσεις εργασίας. Από την αρχή του έτους έχουμε το καλύτερο πεντάμινο από τότε που υπάρχουν στοιχεία, με 265.000 νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό έρχεται ως συνέχεια της 293.000 θέσεις που δημιουργήθηκαν τα έτη του 2015-2017. Θέσεις το 69% των οποίων είναι πλήρως απασχόληση. Θέλετε σε πίνακες που μας λέτε ότι καταστρέψαμε τη χώρα? Βλέπετε κάποια διαφορά στις δύο καμπύλες? Κοιτάξτε στο δεξί μου χέρι, η ανεργία πριν από μας. Έχει μια τάση, νομίζω φαίνεται η τάση. Δεν χρειάζεται να δουλέψουμε πάρα πολύ. Και αυτή είναι η ανεργία κάτω από μας. Βλέπετε κάποια τάση? Δεν χρειάζεται πολύ δουλειά. Η μία και η άλλη. Αυτή είναι η καταστροφή.
Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα, κύριε Μπούρα. Καλά το λέτε. Δεν είναι, κύριο. Αλλά άλλο δεν είναι όλη ρόδινα και άλλο η καταστροφολογία. Άλλο να πείτε ότι μια οικονομία προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και να πάει καλύτερο, και άλλο να λέτε ότι όλα πάνε χάλια και να μην αναφέρεστε είτε τι λέει όσα, είτε τι λέει το Δουνουτού, είτε τι λέει το BIS, είτε τι λένε όλες οι ανεξάρτητες αρχές οικονομικών που κάνουν ανάλυση. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια στην αλλαγή. Πάμε παρακάτω. Στο λαό θα σας πείσω, κύριε Πουρ. Θα σπίσουμε και για το λαό. Λοιπόν, εσείς να πάτε, κύριε Μπούρα, στους 265.000 τώρα που έχουν απασχόληση και να τους πείτε ότι δεν με νοιάζει. Εσείς να πάτε στις 5.000 παραπάνω επιχειρήσεις που ανοίξανε και από αυτές που κλείσανε και να τους πείτε δεν τους νοιάζει. Να το κάνετε εσείς αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το κάνω εγώ. Πάμε τώρα. Όχι, δεν είμαι ευτυχής. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είμαι ευτυχής γιατί εμείς δεν πουλάμε φούμαρα. Εμείς αναλύουμε, λέμε τις δυσκολίες και λέμε πού προσπαθούμε να πάμε καλύτερα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πάμε τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα να μιλήσουμε για το μεσοπρόθεσμο. Είχατε ένα πρώτο επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα, θα έρθει μπροστά το αφορολόγητο και θα έχουμε το 2019 2% καθαρή ηφαισιακή πολιτική. Το αφορολόγητο συν τις μείωσης των συντάξεων. Αυτό φαίνεται δεν σας βγήκε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή άμυνάς σας. Υπάρχουν και τα αντίμετρα, αλλά απλώς δεν θα τα υπολογίσουμε. Ή θα τα υπολογίσουμε με τρόπο που έχουμε ανακαλύψει εμείς. Εγώ θα σας ακολουθήσω και με το δικό σας το τρόπο πώς το υπολογίζουν και οι εφημερίδες που σας υποστηρίζουν, αλλά και με το σωστό τρόπο. Γιατί το ενδιαφέρον είναι ότι βγαίνει ακριβώς το ίδιο παράδειγμα. Δεν έχει καμία σχέση. Γιατί όσο και να τα τραβάτε τα στατιστικά, κάποια αλήθεια και κάποια αντικειμενικότητα υπάρχει. Αρχίζουμε με το πρώτο. Ότι το είπε πολύ καλά, δεν θυμάμαι ποιος ομιλητής, ότι έχουμε 4, θα έχουμε 3,9 το 19, 4, ο κύριος Αλμυράς. 4 μετά που θα φτάσουμε σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το 21-22, 5%. Και γιατί λέει, ρωτάει, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στόχο 3,5% να φτάσει στο 5%. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο στόχο. Απλώς προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να καταλαβαίνετε από πού δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε. 3,5,5 είναι ο στόχος, 3,5,5 θα είναι, 3,5 συγγνώμη, ευχαριστώ, 3,5 ήταν ο στόχος, 3,5 είναι ο στόχος και εκεί θα φτάσουμε. Ό,τι είναι παραπάνω που βλέπετε σε εκείνο το πίνακα είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα το ξοδέψουμε κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο αν δεν κάναμε τίποτα θα υπήρχε αυτό το υπερπλεόνασμα. Αλλά θα κάνουμε κάτι. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Και θα περίμενα τουλάχιστον από το κίνημα αλλαγής να συζητήσει, αντί να λέει αυτά που λέει, πού να το ξοδέψουμε. Εμείς λέμε το 19 να αρχίσουμε με μείωση φορολογίας. Από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα μείγμα. Μείωση φορολογίας και αύξηση δαπανών. Είτε για κοινωνική πολιτική, είτε για επενδύσεις. Για να σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα, σας έκανα ένα πίνακα που εξηγεί κάθε χρόνο ο χώρος που δημιουργείται. Δηλαδή το 19 δημιουργείται ένας χώρος 700 εκατομμύρια. Αυτό που λέμε να πάει όλο στις φοροαπαλλαγές. Που μπορούμε να δούμε άμα πρέπει να πάει στο ένφια, σε κάποιο άλλο φόρο, και αυτό μπορεί να το συζητάγαμε αν θέλαμε στη Βουλή να γίνονται σοβαρές συζητήσεις. Και αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κρατάει για όλα τα χρόνια. Δηλαδή, μειώνεται, ας πούμε, το ένφια τα 700 εκατομμύρια το 19, θα είναι μειωμένος και το 20 και το 21 και το 22. Μετά το δεύτερο χρόνο, έχουμε επιπλέον για να φτάσουμε στο 3,5%. Και αυτό το κόκκινο και πράσινο, όταν θα το πάρετε, είναι η διαφορά, αυτό πώς ξοδεύεται ανάμεσα σε μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπών και κοινωνικών. Και φτάνουμε σε ένα χώρο έξτρα δαπάνη 3,5 δις. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέτρο σε αυτό το νομοσχέδιο.
Έχουμε φτάσει ήδη στο 3,5%. Τα μέτρα δίμετρα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα και όλα αυτά τα κουτάκια που βλέπετε, είτε είναι κόκκινα φορολογία, είτε είναι πράσινα από τις δαπάνες, είναι ενέσεις μέσα στην οικονομία, αύξηση της ζήτησης που θα δημιώνει τη λιτότητα. Δηλαδή οι κουβέντες που λέγονται ότι εδώ είναι ένα νομοσχέδιο που είναι πιο βαρύ και από τα προηγούμενα, που κάθε χρόνο θα έχει ένεση, είναι και να σηκώνεις τα χέρια. Και γιατί υπάρχει αυτό το έξτρα δημοσιονομικό χώρο? Υπάρχει γιατί, όπως σας έχω πει πολλές φορές, μειώνεται η αναργία και άρα πηγαίνει καλύτερα το ΕΦΚΑ, μειώνεται η φοροδιαφυγή και άρα πάνε περισσότερα καλά τα έσοδα. Τα στοιχεία τα λένε, κύριε. Εσείς είσαστε και expert, υποτίθεται, στη φορολογία. Θέλετε να έρθετε στο γραφείο μου μια μέρα να το δούμε, που το αμφισβητείτε, για να σας πείσω πόσο έχει μειωθεί. Και να το συγκρίνουμε και όταν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ευχαρίστως και ανοιχτή η πρόσκληση. Πάμε όμως τώρα στα φοβερά 15 δις και 19 δις έξτρα μέτρα, υποτίθεται. Τα 15 θα τα πω, γιατί τα 19 δις το λένε μόνο κάποιες υπερβολικές εφημερίδες. Ας πάω με τους μετριοπαθείς από εσάς. 15 δις. Ο τρόπος που φτάνει το 15 δις είναι να μην ξέρεις αριθμητική. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Θα μπορούσα να το πω και με ευγενικό τρόπο, θα μπορούσα να το πω αυτό, αλλά δεν ξέρετε αριθμητική και δεν ξέρετε τι μπορούμε να προσθέσουμε και τι δεν προστίθεται. Και φτάνετε στο 15 δις. Εγώ, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, έχω ακολουθήσει αυτή τη λάθος μέθοδο. Και τα νέα μέτρα είναι το μπλε εδώ πέρα, όσοι το βλέπετε. Το μπλε εδώ πέρα είναι τα 15 δις. Είναι λίγο κάτω από τα 15 δις, είναι 14,976. Τι είναι το κόκκινο? Δύο πράγματα να προσέξετε. Το κόκκινο είναι τα αντίμετρα. Και επίσης θα προσέξετε ότι το κόκκινο είναι λίγο πιο ψηλό από το μπλε. Γιατί τα αντίμετρα είναι μεγαλύτερα από τα μέτρα. Αυτό είναι με τη λάθος μέθοδο. Αυτή είναι με τη σωστή μέθοδο. Που ξέρεις τι να προσθέσεις, δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς τα μέτρα είναι 4,250, τα αντίμετρα είναι 7,641. Το κόκκινο, αν προσέξετε, που είναι τα αντίμετρα, είναι εδώ. Το πράσινο, το μπλε είναι τα μέτρα, είναι εδώ. Η διαφορά είναι στο πράσινο, μήπως κάνατε και στην αφαίρεση λάθος. Σας το έβαλα για να μην χρειάζεται να κάνετε και αφαίρεση, το έκανα στο πράσινο. Γιατί φαίνεται ότι τα αντίμετρα είναι λιγότερα από τα μέτρα? Γιατί τα αντίμετρα τα αρχίσαμε νωρίς. Πολύ απλά. Αντί να αρχίσουμε τα αντίμετρα και τις παροχές που κάνει το Υπουργείο Εργασίας, που είναι δεξιά μου γεωγραφικά, να το αρχίσουμε το 2019, το αρχίσαμε το 2018. Το αρχίσαμε δίνοντας 220 από το 2018. Αυτό δεν χάνεται, απλώς δημιουργεί περισσότερο χώρο για δημοσιονομική επέκταση. Άλλοι, ότι τελικά ο κύριος Θεοχάρης είναι ή μίλησε και έφυγε, που είναι σε αυτό, που μας λέει ότι είναι 3 δις στο τέλος οι συντάξεις. Μπορείτε να, όταν διαβάζετε ένα πίνακα, σας παρακαλώ, να το διαβάζετε όλο. Δηλαδή, δεν είναι σωστός τρόπος να διαβάζεις κάποιος το πίνακα, τσουκ, 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 αυτό με βολεύει, αυτό λέω. Δεν είναι σωστός τρόπος. Κάνεις τσουκ, 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 να δω λίγο κάτι παρακάτω, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μην με βολεύει, που να είναι διαφορετικό. Λέει τη διαφορά μεταξύ καθαρά και μη καθαρά δαπάνες στις συντάξεις. Ένα δις διαφορά. Αν το πάρετε αυτό, καταλαβαίνετε γιατί φτάνουμε, να σας το δείξω ξανά, τα αντίμετρα να είναι μεγαλύτερα από τα μέτρα. Ό,τι έχετε διαβάσει σήμερα στις εφημερίδες, ό,τι έχετε ακούσει από την αντιπολίτευση, από τον κύριο Κουτσούκο, από τον κύριο Σταϊκούρα, δεν στέκουν. Δεν στέκουν απολύτως. Ούτε ότι υπάρχουν νέα μέτρα, ούτε ότι θα υπάρχει περισσότερη λιτότητα, μικρότερη λιτότητα θα υπάρχει,
Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στους φοιτητές οικονομικής επιστήμης είναι η διαφορά του επιπέδου και το τέλτες. Την κόρη σας την είχα και μαθήτρια. Νομίζω άμα τη ρωτήσετε θα της πείτε ότι είναι το πρώτο πράγμα που της μαθαίνω. Της έμαθα. Είναι η διαφορά μεταξύ το επίπεδο και τη διαφορά. Βεβαίως έχουμε λιτότητα και άρα έχει δίκιο ο κύριος Μπούρας. Έχουμε πρόβλημα. Είναι 3,5%. Είναι 3,5%. Άρα επειδή όμως έχουμε φτάσει, οποιαδήποτε άλλα αλλαγή κάνουμε από εδώ και πέρα, μειώνει αυτή τη λιτότητα. Άρα έχετε δίκιο και εσείς και εγώ, αυτό θέλω να σας πω. Αλλά να μην ακούμε και εξωφρονικά πράγματα, το χειρότερο μνημόνιο, το χειρότερο νομοσχέδιο, ότι φέρνει την καταστροφή, όταν είναι επεκτακτικό. Πάμε σε άλλα ζητήματα. Νομίζω ο κύριος Χουλιαράκης θα σας τα πει ακόμα καλύτερα και με πιο τεχνικό τρόπο. Και εξίσου ήπιο, ελπίζω. Πάμε στο θέμα της Δανειακής Σύμβασης. Όπου στη Δανειακή Σύμβαση έχουμε τα ίδια επιχειρήματα ξανά μανά, ότι ενέχειρα υποθήκη όλη η περιουσία του ελληνικού λαού κτλ. Προσπάθησα στην προηγούμενη μου ομιλία στην Ολομέλεια να αλλάξω τη συζήτηση για να συζητήσουμε τι θέλετε εσείς να κάνετε για τη δημόσια περιουσία στα κίνητα και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Σας εξήγησα στο δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο τι ρόλο έχουν οι επιχειρήσεις, τι ρόλο έχουν τα κίνητα, πώς συνδέεται με το στρατηγικό σχέδιο που κάνει ο ένας μέτοχος, που παραμένει ο ένας μέτοχος, εγώ δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών, όταν λέω εγώ, με μία μετοχή, κανένα ενέχειρο, καμία υποθήκη, καμία, παραμένω. Γιατί έρχεται αυτή η αλλαγή? Γιατί όταν ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο και ήρθε εδώ η Δανειακή Σύμβαση, έλεγε ότι η Δανειακή Σύμβαση είναι αυτή και αυτή και αυτή. Και θα υπάρξει ένα υπερταμείο. Και όταν θα υπάρξει το υπερταμείο, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή η συμφωνία που έγινε 14 Ιουλίου του 2015, όπου θα υπάρχει ένα ταμείο, όχι από κρατικοποιήσεων όπως το δικό σας, αλλά αξιοποίησης, και τα μισά θα πάνε, ναι, τα μισά θα πάνε στους επενδυτές, στους πιστωτές, συγγνώμη, και τα μισά θα πάνε για τις επενδύσεις. Αυτή ήταν η συμφωνία, σας την εξηγήσαμε. Αυτή δεν μπορούσαμε να πάμε καλύτερο. Αυτό εμείς μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Αυτό ακριβώς ισχύει και τώρα. Καμιά υποθήκη, μόνο εγγύηση, γιατί είχαμε πει ότι όταν παίρνουμε δάνειο γίνεται μια εγγύηση. Αλλά δεν μπορούν τίποτα από αυτά που λέτε εσείς να κάνουν. Σκεφτείτε το. Ακόμα έχετε καιρό όταν θα βγούμε από το μνημόνιο και το ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, για να μην λέτε τα ίδια και τα ίδια και το Μάη του 2019, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Είτε είναι πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ταμείο και πώς πρέπει να είναι μέρος μιας αναπτυξιακής πολιτικής, είτε πού πρέπει να πάνε οι φοροελαφρύνσεις, οι αυξήσεις δαπανών. Σκεφτείτε το όσο έχει καιρό. Θα μας εκπλήξει, θα εκπλήξουμε και την κύριο Μπακογιάννη και όλες τις εφημερίδες που έχουν γράψει για το ένφια, που θυμάστε 200 ευρώ αύξηση, 300 ευρώ αύξηση, καταπέλτης ο καινούργιος ένφια. Θα το δείτε, ούτε αυτό θα σας βγει δυστυχώς, ούτε αυτό θα σας βγει. Ελάχιστες διαφορές, ο πιο πολλής κόσμος δεν θα καταλάβει τίποτα. Ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου θα έχει μειώσεις και ένα μικρό κομμάτι κόσμου, πιο πολύ ίσως θα είναι ψηφοφόροι σας, γι' αυτό ίσως σας βλέπω ότι το ανεβάζετε, ενώ στις λαϊκές περιοχές θα είναι η διαφορά μη μετρήσιμη σχεδόν. Θα είναι. Θα
είναι. Εμείς, κύριε Μπούρα, τα λέμε και έτσι και αλλιώς. Δεν κρύβω τίποτα. Δεν κρύβω τίποτα εγώ. Ήμουνα ξεκάθαρος από την αρχή. Αλλά δεν σας βοηθάνε οι εφημερίδες σας όταν λένε σε κάποιον στο Περιστέρι ότι θα έχει 200, 300, 400 αύξηση και μετά 2-8 ευρώ το χρόνο. Δεν σας βοηθάει. Δεν τους λέτε μήπως για να σας βοηθήσουν να λένε κάτι που προσεγγίζει την αλήθεια. Μήπως μπορεί να κάνετε κι εσείς πολιτική και εμείς να κάνουμε μια αντιπαράθεση. Γιατί έτσι πως σας πάνε οι εφημερίδες και όταν θα έχουμε βγει και από το μνημόνιο, όταν θα υπάρχει η παρακολούθηση που θα βλέπει ο κόσμος πως είναι, όταν θα έχουμε πάρει αυτό που θα έχουμε πάρει για το χρέος, τι ακριβώς θα λέτε ξανά? Θα λέτε πάλι για τα 86 δις του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα λέτε τίποτα για ποιος μας έφερε μέσα στο μνημόνιο? Ή θα συνεχίζετε να λέτε ότι εμείς χρεοκοπήσαμε τη χώρα? Πραγματικά θεωρείτε ότι αυτό είναι πιστικό? Δεν είναι πιστικό, αλλά είναι και αδιάφορο. Γιατί ο κόσμος θα ψηφίσει σε ένα χρόνο για αυτούς που τους υπόσχεται κάτι καλύτερο. Στην ανάπτυξη που θα υπάρξει, ότι θα έχουν συμμετοχή και εργαζόμενοι και τη μεσαία τάξη. Στην ομιλία μου, στην Ολομέλεια, θα εξηγήσω πόσο μακριά είναι ο κύριος Μητσοτάκης από αυτή την υπόσχεση. Ευχαριστώ πολύ.